Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση της τελευταίας ώρας, σύνδεση με τη Λουίζα Κροντήρη. Λουίζα, έχουμε εισήγηση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας που σχετίζεται με τις μετακινήσεις μεταξύ νομών για τους ανεμβολίαστους. Τι εισηγούνται? Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι ειδικοί εισηγούνται πλέον όσοι θέλουν να μετακινηθούν με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, δηλαδή κτέλ, λεωφορεία, καράβια, αεροπλάνα, από νομό σε νομό διαπεριφερειακά, να μπορούν να το κάνουν είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε με αρνητικό τεστ μοριακό ή rapid, όχι όμως με self-test. Δηλαδή θα μπορούν να μετακινούνται με το γνωστό Green Pass και ο έλεγχος θα γίνεται με το QR code. Αυτό δεν ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση πάντα της Επιτροπής, για τις μετακινήσεις που θα γίνονται με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα των πολιτών. Τώρα, Λουίζα, συζητήθηκε για το θέμα της επαναφοράς της μάσκας. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες για την επαναφορά της μάσκας. Το σίγουρο είναι ότι οι ειδικοί πάντοτε συστήνουν να είμαστε προσεκτικοί και να φοράμε τη μάσκα μας σε χώρους με συνωστισμό. Σίγουρα η μάσκα πρέπει να είναι ακόμα και για τους εμβολιασμένους και στους εσωτερικούς χώρους. Και καλό είναι η μάσκα να χρησιμοποιείται όσο περισσότερο γίνεται, γιατί είναι ένα μέσο που έχει αποδεδειγμένα αρκετά μεγάλη προστασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα.